Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στον Πρωθυπουργό και την συνάντηση μαζί του εστιάζει πλέον η ένωση των Δημάρχων προκειμένου να υπάρξουν βελτιώσεις γύρω από τον κλεισθένη και τα όσα αυτή η πρόταση φέρνει με επίκεντρο την απλή αναλογική. Οι αυτοδιοικητικοί αντιδρούν για διατάξεις που περιλαμβάνονται και πλέον ετοιμάζουν μια σειρά από ενέργειες. Στο επίκεντρο της όλης αυτοδιοικητικής εξέλιξης πλέον βρίσκεται η μεταρρύθμιση του κλεισθένη 1, έτσι όπως την έχει προωθήσει το Υπουργείο Εσωτερικών και την έχει οδηγήσει στο πεδίο της διαβούλευσης. Η ΚΕΔΕ, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, είναι κάθετη. Το ζήτημα της κυβερνησιμότητας και αυτό της αυτοδιοίκησης θα πρέπει να είναι τα κύρια χαρακτηριστικά. Είναι σίγουρο ότι αυτό εμείς που αναδεικνύουμε ότι προτάσεις η αυτοδιοίκηση έχει, δίνονται τα σχετικά πονήματα και του ΙΤΑ, αλλά και τα 10 συνδύο σημεία που είχαμε αποφασίσει στο θεσμικό μας συνέδριο το 16 στον Βόλο και προφανώς εμείς και το εννοούμε. Δεν έχουμε καμία αντίρρηση να διορθωθούν πράγματα ακόμα και στο εκλογικό κομμάτι, αλλά αυτό που θα πρέπει να εξασφαλιστεί σε κάθε περίπτωση είναι η κυβερνησιμότητα και προφανώς η δυνατότητα της αυτοδιοικητικής διακυβέρνησης και όχι της ετεροδιοίκησης που χτίζεται με συστηματικό τρόπο κατά την άποψή μας μέσα από αυτό το νομοσχέδιο. Με φόντο και την εκλογική πρόταση για απλή αναλογική, η ΚΕΔΕ έχει εκφράσει τις αντιρρήσεις της. Μάλιστα, η Κεντρική Ένωση, έτσι όπως σημείωσε ο Γιώργος Πατούλης από την Πύλο, πλέον αναζητά την συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Οφείλω να πω ότι θα συνεχίσουμε αυτές τις συναντήσεις. Πιστεύω ότι αυτή τη βδομάδα θα συναντήσουμε τους επικεφαλείς του κινήματος αλλαγής και της Νέας Δημοκρατίας. Έχει, νομίζω, κλειστεί με τον κύριο Κουτσούμπα. Θα πρέπει σίγουρα να εμείνουμε στη διάθεσή μας να συναντήσουμε τον πρόεδρο της κυβέρνησης, τον πρωθυπουργό της χώρας. Για τα ζητήματα που ανοίγουν με την μεταρρύθμιση του κλεισθένη, ιδιαίτερη ήταν η αναφορά και του αντιπροέδρου της ΚΕΔΕ. Πρέπει να το ξαναδούμε. Δηλαδή, θέλει μάζεμα, θέλει τεράστια βελτίωση. Έχει πολλά κενά. Ένας που ξέρει από αυτοδιοίκηση έχει πάρα πολλά κενά. Και δεν μιλάω εκλογικό νόμο. Αυτό είναι το τελευταίο που ασχολεί. Του μιλάω ειλικρινά, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά απασχολεί όμως η δομή που είναι γραμμένο, όπως είναι γραμμένο. Είναι ένα κείμενο το οποίο θέλει πολλή δουλειά για να γίνει σοβαρό κείμενο κουβέντας. Η υπόθεση διαχείρισης απορριμμάτων μπορεί να βρίσκει πεδίο οριστικής επίλυσης με την πρόθεση προς υπογραφή του ΣΔΙΤ, ωστόσο τα όσα έρχονται από το παρελθόν είναι στο επίκεντρο. Είχαμε τα ρεστά λεπορούν, ακόμη και η υπόθεση με τον Χαδά της Πύλου βρίσκεται στις δικαστικές αίθουσες, με το ενδιαφέρον να εστιάζει στα όσα σημειώνται από τους Πέτρο Τατούλη και Δημήτρη Καφαντάρη που βρίσκονται στο εδόλιο ως κατηγορούμενοι για την κατάσταση με την φωτιά που είχε ξεσπάσει το χώρο. Ο Δήμαρχος Πύλου Νέστορος άφησε επικρίσεις για τα όσα σημειώθηκαν από τον Περιφερειάρχη και τόνισε πως η αρμόδιότητα ανήκε στην Περιφέρεια. Ένα άλλο επεισόδιο γύρω από την διαχείριση των απορριμμάτων εξελίσσεται το διάστημα αυτό στις δικαστικές αίθουσες. Στο επίκεντρο, η φωτιά που είχε ξεσπάσει στην χωματερή της Πύλου, με χαρακτηριστικές να είναι οι αναφορές του Δημάρχου Πύλου Νέστορος, ο οποίος έστρεψε τα βέλη του προς την Περιφέρεια και τον Πέτρο Τατούλη. Ο κ. Τατούλης κάνει αρκετά λάθη και θεωρώ ότι θα φανεί και στην δική μου απολογία, διότι όλοι γνωρίζουν οι αποφάσεις της Υπουργικής του 2011-2012 αλλά και των Γενικών Γραμματείων από το 2010 δείχνουν σαφέστατα, καθαρά, πιο καθαρά δεν γίνεται, ότι η αρμοδιότητα της ολοκληρωμένης διαχείρισης είναι στην περιφέρεια γενικότερα, στην Πελοποννήσου ειδικότερα. Άρα λοιπόν αυτό έχει καταγραφεί και με αποφάσεις κατά καιρούς που έχουν αφορθεί δημάρχοι και έχει καταδικαστεί η περιφέρεια στο κομμάτι της διαχείρισης. Αυτό λοιπόν θα αποδείξουμε και εμείς μεθαύριο στην απολογία μου, γιατί πραγματικά την περίοδο 13-14 που αναφέρεται η μηνυτήρια αναφορά του κ. Γιαννόπουλου, ουσιαστικά εμείς κάναμε τη δεματοποίηση των συμμίκτων υλικών μετά από την εντολή του ίδιου του κράτους, της αποκεντρωμένης διοίκησης και φυσικά όφυλαν αυτοί που είχαν την αρμοδιότητα να έχουν πάρει τα θέματα και να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία της διαχείρισης των απορριμμάτων. Μετά την απολογία του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, ενδιαφέρον αποκτά η απολογία του Δημήτρη Καφαντάρη. Ο κ. Καφαντάρης, μιλώντας στην τηλεόραση Best, σημείωσε παράλληλα πως είχε ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους φορείς για την κατάσταση στη χωματερή αλλεπάλληλες φορές. Έχουν ψηθεί και το 12 και μέχρι το 14, κύριε Καναλόμπη, και είναι σημαντικό αυτό να το πω και δημόσια, με 4-5 αλλεπάλληλες επιστολές προς την αποκεντρωμένη διοίκηση. Περιφέρεια Πελοποννήσου, Υπουργείο Εσωτερικών, Φόσδα. Και έλεγα με απόγνωση, πάρτε τις μπάλες να συνεχίσουμε να δηματοποιούμε. Εμείς κάνουμε αυτό το οποίο η προγραμματική σύμβαση, προσέξτε και εδώ, αποκρίνονται από κάποιους,
η προγραμματική συνολική που γράψει η περιφέρεια, ο ΦΟΣΔΑ και ο Δήμος, το 12, ο Δήμος είχε μόνο την υποχρέωση να μεταφέρει και να παραδίδει τα σκουπίδια στον χώρο που αντιμετωπίζει. Καμία άλλη αρμοδιότητα. Αυτό το ξέρουν τα δικαστήρια, έχουν ενημερωθεί οι δικαστές, άρα λοιπόν είναι σίγουρος ότι τελικά θα λάμψει η αλήθεια. Γιατί πραγματικά το να βγάζουμε λογίδρια και να λέμε ότι φταίνουν οι άλλοι και όχι εμείς, δεν είναι σωστό. Είναι αποδεδειγμένο και με έγγραφα ότι η αρμοδιότητα ανήκει στην περιφέρεια. Και αυτό γιατί, ο ΦΟΣΔΑ πριν το 2011 είχε αποποιηθεί γιατί δεν μπορούσε να υλοποιήσει αυτήν την αρμοδιότητα και έτσι λοιπόν η τότε πολιτεία την έδωσε στην περιφέρεια Πελοποννήσου για να μπορέσει να ολοκληρώσει και τον διαγωνισμό αλλά και να κάνει την προσωρινή και ολοκληρωμένη διαχείριση. Στην αντεπίθεση μετά τα όσα διαδραματίστηκαν στην τελευταία συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου, πέρασαν τα στελέχη του ΚΚΕ και τη Λαϊκή Συσπήρωση. Νέες βολές κατά τη ακολουθούμενη πολιτική τη περιφέρεια και προσωπικά κατά του Πέτρου Τατούλη, με τη σημείωση πως οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι θα συνεχίσουν ακόμα πιο δυναμικά να αναδεικνύουν μια σειρά από θέματα. Στο πλευρό του Νίκου Γόντικα, τα στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος και της Επιτροπής Περιοχής Πελοποννήσου, με φόντο τα όσα έχουν εξελιχθεί τελευταία σε περιφερειακό επίπεδο. Φαίνεται ότι στην περιφέρεια Πελοποννήσου ενοχλούνται πολύ από τις αποκαλύψεις που έχουμε προκαλέσει το τελευταίο διάστημα για τη διασπάθηση εκατομμυρίων ευρώ για την τουριστική προβολή μέσα από τη μυθική Πελοπόννησο, για τη διάθεση εκατομμυρίων ευρώ σε αδιαφανείς διαδικασίες για αναπτυξιακές εταιρείες, ιδιαίτερα για την Πελοπόννησο ΑΕ, στη διάθεση εκατομμυρίων ευρώ σε ημέτερους για συμβουλευτική στήριξη και για τεχνική υποστήριξη, για τη διευκόλυνση εσχρών διεκδικήσεων αποζημιώσεων εκατομμυρίων ευρώ από μεγαλοεργολάβους και κατασκευαστικούς ομίλους. Καταφεύγουν στον πρωτόγονο αντικομμουνισμό, καταφεύγουν σε ψέματα και στις συκοφαντίες και στην προσπάθεια διαχωρισμού της βάσης από την ηγεσία του ΚΚΕ, αλλά και στις προσωπικές επιθέσεις σε στελέχη του ΚΚΕ, για να μην απαντήσουν σε τίποτα από όλα αυτά που τους έχουμε κατηγορήσει όλο αυτό το τελευταίο διάστημα. Δεν έδωσαν ούτε μία απάντηση στις συγκεκριμένες αιτιάσεις που είχαμε στην ερώτηση την τελευταία που είχαμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Στα 100 χρόνια του ΚΚΕ έχει αντιμετωπίσει τέτοιες προβοκάτσεις και επιθέσεις και πρακτορυλίκια από διατεταγμένους που υποτίθεται ότι αγαπούν το ΚΚΕ και έχει απαντήσει ανάλογα. Όπως σημειώθηκε στην συνέχεια, η Περιφερειακή Σύμβουλη του ΚΚΕ στην Πελοπόννησο, μέσα και έξω από το Περιφερειακό Συμβούλιο, θα συνεχίσουν ακόμα πιο αποφασιστικά να αποκαλύπτουν τη σαπίλα του συστήματος κρίκος, του οποίου είναι και η περιφέρεια. Ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης σημείωσε με την σειρά του. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τα καλά λόγια που είδα από πολιτικούς αντιπάλους που δεν έχουν καμιά σχέση με το ΚΚΕ, που είπαν ως εδώ κύριε Τατούλη υπάρχει και ένα όριο. Είναι μικρός λοιπόν ο τόπος και γνωριζόμαστε. Αυτό που έχω εγώ να πω στον κύριο Τατούλη είναι ότι ούτε εταιρείες έχω, ούτε επενδύσεις σε ακίνητα στη Μύκονο έχω πραγματοποιήσει. Ο καθένας εφοετάχθη. Ο κύριος Τατούλης με συνέπεια σε όλη τη διαδρομή του την πολιτική και σε κεντρικό και σε περιφερειακό επίπεδο εξυπηρετεί τα μεγάλα καπιταλιστικά συμφέροντα με την πολιτική που υλοποιεί. Του εύχομαι και στα τελευταία του, όταν θα είναι δήμαρχος στο Καστρί, μιας και ανέλαβε τώρα και νομάρχης Μεσσηνίας, να συνεχίσει αταλάντευτα αυτή την πορεία. Πάμε εμείς τώρα στον χώρο της οικονομίας. Η κυβέρνηση προσδοκά την έξοδο από τα μνημόνια στο τέλος του καλοκαιριού, όμως οι πολίτες βλέπουν τις όλες αναφορές περί καθαρής εξόδου με αγωνία και προβληματισμό. Την ίδια ώρα, οι υποχρεώσεις της χώρας για τα επόμενα χρόνια αποτελούν πεδίο κριτικής. Ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μιλά για καθαρή έξοδο. Όμως μετά και την εκπνοή του προγράμματος στήριξης, η Ελλάδα θα παραμείνει σε καθεστώς εποπτείας, όπως προκύπτει από το κείμενο του συμπληρωματικού μνημονίου της Κομισιόν. Θα υπάρξει κάποια διαφορά τώρα, η διαφορά ποια θα είναι, αυτό που μας λένε ή κάποια άλλη. Με γνώμη μου είναι υπομονή. Έχουμε μάθει τόσα χρόνια στην υπομονή, τι άλλο να κάνουμε. Θα πάμε για τα πευκάκια με την υπομονή μας. Αφού θα μας ελέγχουν μέχρι το 99 χρόνια, τι θα φύγουμε. Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Στις 40 σελίδες του κειμένου αναφέρονται μάλιστα και οι λεπτομέρειες των ελέγχων που θα κληθούν να διασφαλίσουν ότι και μετά τις 20 Αυγούστου διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και δημοσιονομική πειθαρχία θα συνεχιστούν. Η ζωή είναι δύσκολη παντού, αλλά εδώ το νιώθεις πιο πολύ διότι δεν κουνιέται τίποτε. Φαίνεται. Στα σύνορα της Δανίας, της Γερμανίας. Αν μπορούσατε να δουλέψετε, να εργαστείτε, θα ερχόσασταν στην Ελλάδα. Προς το παρόν όχι. Βγαίνουμε από τα μνημόνια, δεν πάβει όμως στη συνέχεια να έχουμε τον κόφτη. Δηλαδή τι, θα μειωθεί από τα 9,5 το φορολόγητο, θα κοπεί το οικογενειακό επίδομα που είναι 10%, αν έχει παιδιά άλλα 5, που
θα διαφοροποιηθεί ακόμα. Οι συντάξεις είναι ο βιολογισμός ο καινούργιος. Αυτά τι είναι, δεν τα λέμε αυτά, τι λέμε, θα φύγουμε από τα μνημόνια. Φύγαμε και τι έγινε. Εμείς τι θα καταλάβουμε, πείτε μου, κάτι ένα καλό που θα. Κάποια χρόνια θα υπάρχει η διακατάσταση. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι τίποτα, αλλά γιατί τα μέτρα μένουν, οι συντάξεις κοβόνται, έξοδα, κατασχέσεις γίνονται κάθε μέρα. Ως προς τις περικοπές και τους στόχους του προϋπολογισμού, η ελληνική κυβέρνηση έχει ήδη δεσμευτεί. Το κείμενο της Κομισιόν, ωστόσο, κάνει λόγο για τη δυνατότητα φορολογικών αυξήσεων ήδη από την 1η Ιανουαρίου του 2019, σε περίπτωση που κρυθεί αναγκαίο. Από την άλλη, είναι καλά σύμφωνα με τα όσα αποτιμούν τα κυβερνητικά στελέχη με φόντο την αξιολόγηση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης τόνισε πως η ολοκλήρωση του προγράμματος βαίνει ομαλά. Το Eurogroup επικύρωσε τη συμφωνία για την τέταρτη αξιολόγηση και αποτύπωσε τη βούληση όλων των μερών για τη ρύθμιση του χρέους και την ομαλή ολοκλήρωση του προγράμματος έως τις 21 Ιουνίου 2018, σημείωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης. Ο Υπουργός, μιλώντας στην εκπομπή Focus στην ΕΡΤ1, πρόσθεσε ότι η ολοκλήρωση του προγράμματος βαίνει ομαλά μετά και την συνεδρίαση του Eurogroup, αν και όπως είπε, υπάρχουν πολλά ακόμη να γίνουν και οι εξελίξεις σε κάποιες περιπτώσεις υπερβαίνουν το ελληνικό ζήτημα. Αυτό το οποίο προκύπτει από τις δηλώσεις που έγιναν, αλλά και από τη συζήτηση στο Eurogroup, είναι κατά τη γνώμη μου ότι πρέπει να κρατήσουμε δύο πολύ βασικά. Δύο πολύ βασικές εξελίξεις, δύο πολύ βασικά ζητήματα. Το ένα είναι ότι επικυρώθηκε και τυπικά η τεχνική συμφωνία, το SLA Agreement, το οποίο είχε προκύψει στις συζητήσεις εδώ στην Αθήνα την προηγούμενη εβδομάδα, και αυτό είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Δείχνει την βούληση της ελληνικής κυβέρνησης να προχωρήσει στην έγκαιρη ολοκλήρωση της τέταρτης αξιολόγησης. Θα επανέλθουμε, φαντάζομαι, σε αυτό συνέχεια, γιατί βεβαίως αυτή η διαπραγμάτευση και αυτή η συζήτηση δεν έγινε με έναν αυτόματο τρόπο και πρέπει να δούμε και λίγο τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης για την τέταρτη αξιολόγηση. Το ένα λοιπόν είναι αυτό. Έκλεισε αυτό πολύ, πολύ σημαντική, αυτή πολύ σημαντική εκκρεμότητα, αν θέλετε, για την ολοκλήρωση της τέταρτης αξιολόγησης. Το δεύτερο πολύ σημαντικό, το οποίο σχετίζεται με το σημερινό Eurogroup, με την συζήτηση που έγινε στις Βρυξέλλες, έχει να κάνει με το γεγονός ότι αποτυπώθηκε η βούληση όλων των εμπλεκόμενων μερών, και αυτό έχει τη σημασία του, όλων των εμπλεκόμενων μερών, να υπάρξει μια συνολική συμφωνία την 21η Ιουνίου. Να μην υπάρξουν λοιπόν καθυστερήσεις. Και αυτό βεβαίως συμπεριλαμβάνει και το ζήτημα του χρέους. Αυτό επίσης είναι, κατά τη γνώμη μας, μια πάρα πολύ σημαντική θετική εξέλιξη της σημερινής ημέρας. Ουσιαστικά, ο δικός χάρτης και το χρονοδιάγραμμα το οποίο έχουμε θέσει εδώ και καιρό, το οποίο σχετίζεται με την έγκαιρη ολοκλήρωση της τέταρτης αξιολόγησης, με τη ρύθμιση του ζήτηματος του χρέους και άρα με την ομαλή ολοκλήρωση του προγράμματος, φαίνεται. Σήμερα που μιλάμε, να βαίνει ομαλά. Αυτό είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη, βεβαίως χωρίς να παραγνωρίζουμε ότι υπάρχουν ακόμα πολλά τα οποία πρέπει να γίνουν. Στο όλο σκηνικό της οικονομίας και των θεμάτων αυτών, η υπόθεση φορολογικές δηλώσεις αποτελεί ένα σταυρόλεξο για δυνατούς λίτες. Με τις επιβαρύνσεις και τις αγγυλώσεις να είναι πολλές, στα 650 ευρώ εκτιμάται ο έξτρα φόρος για 250.000 φορολογούμενους. Συμπληρωματικό φόρο ύψους 161,1 εκατομμυρίου ευρώ, η μέσο φόρο 647,4 ευρώ, καλούνται να πληρώσουν περί τους 250.000 φορολογούμενους σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα υποβληθήσεις φορολογικές δηλώσεις. Από τις περίπου 6,3 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις που περιμένει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για φέτος, έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα λιγότερες από 800.000. Από αυτές, περισσότερες από τις μισές είναι μηδενικές. Το 1 τέταρτο σχεδόν καλείται να πληρώσει έξτρα φόρο, ενώ το 13% έχει επιστροφή. Υπενθυμίζεται ότι μισθωτοί, συνταξιούχοι και κατ' επάγγελμα αγρότες κατοχυρώνουν το δικαίωμα έκπτωσης φόρου από 1.900 έως 2.100 ευρώ για το 2017 μέσω των ηλεκτρονικών πληρωμών ή πληρωμών με πιστωτικές κάρτες που έκαναν για αγορές αγαθών και υπηρεσιών συνολικού ύψους από 10 έως 18,75% επί του συνολικού ετησίου δηλωθέντος ή τεκμαρτού εισοδήματός τους. Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό τις προηγούμενες ημέρες, το Υπουργείο Οικονομικών προχώρησε σε κατασχέσεις λόγω χρεών. Το Υπουργείο προχώρησε σε κατασχέσεις οφειλετών που είχαν ληξει πρόθεσμες οφειλές, κυρίως παγιωμένες, και οι κατασχέσεις αυτές έγιναν και σε λογαριασμούς και σε ακίνητα. Και σε κινητά και σε ακίνητα πράγματα που είχε ο κάθε φορολογούμενος.
Τι πρέπει να κάνουν από εδώ και πέρα οι φορολογούμενοι? Όσοι έχουν ληξιπρόθεσμες παγιωμένες οφειλές, καλό είναι να κάνουν ρύθμιση. Να κάνουν πρώτα απ' όλα όμως το ακατάσχετο όσοι δεν το έχουν κάνει στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, έτσι ώστε να μπορούν να παίρνουν τα χρήματα και να πληρώνουν και τις υπόλοιπες υποχρεώσεις. Να κάνουν ρύθμιση στις οφειλές τους άμεσα, για να προλάβουν το οτιδήποτε, ή αν οι οφειλές, ή αν έχουν μικρές οφειλές, και αυτό πάντα σε εισαγωγικά μικρές οφειλές για τον καθένα, μέχρι 5.000 ευρώ, καλό είναι να τρέξουν να τις καθαρίσουν πριν τους κοινοποιηθεί το κατασχετήριο στους λογαριασμούς είτε στα ακίνητα που έχουν αυτή τη στιγμή. Σημαντικές προοπτικές για την ανάδειξη της ιστορίας της μαύρης κορινθιακής σταφίδας και των μεθόδων καλλιέργειάς της, αλλά και διατήρηση και τόνωση της παραγωγής της από τη νέα γενιά, προσφέρει η ένταξή της στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς UNESCO. Με την αξιοποίηση των κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων, εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί η ανάπτυξη και θα τονωθεί ο αηφόρος αγροτουρισμός, καθώς και ο πολιτιστικός και γαστρονομικός τουρισμός. Προσεγγίσεις που οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση είχαμε στην εκδήλωση που οργανώθηκε στην Καλαμάτα, με το προϊόν που έχει τόσο ταυτιστεί με τον τόπο μας να αναλύεται και να σημειώνεται πέραν των άλλων και υψηλή τη διατροφική του αξία. Η ταυτόσιμη σχέση της αγροτικής παραγωγής με τη μαύρη κορινθιακή σταφίδα δημιουργεί παράλληλα και την αλληλένδετη σχέση της σταφίδας με τη Μεσσηνία και την ιστορία της περιοχής. Να μιλήσουμε για ένα προϊόν το οποίο δεν απλά ένα προϊόν ή μια τροφή που πρέπει να τη λέμε, πρέπει να τη νιώθουμε. Η σταφίδα έχει μια τεράστια θρεπτική αξία. Είναι γεμάτη με ένα κοκτέιλ αντιοξειδωτικών που βοηθάει πάρα πολύ στην προστασία, στη θωράκιση της άμυνας του οργανισμού, στην ανανέωση των κυττάρων. Δίνει φοβερή ενέργεια. Είναι ένα καταπληκτικό σνακ ανάμεσα στα γεύματα. Δίνει τροφή για πνευματική εργασία και δημιουργεί και θερμότητα. Θεωρείται ένα καταπληκτικό σνακ για μικρά παιδιά και πραγματικά στενοχωριέμαι όταν βλέπω να καταναλώνονται τόσο χαζά προϊόντα χωρίς ψυχή, χωρίς θρεπτική αξία, χωρίς συνέστημα, όταν υπάρχει σταφίδα που θα μπορούσε να είναι ένα καταπληκτικό σνακ για όλες τις ώρες. Με την υψηλή της διατροφική αξία ως προϊόν, όπως σημείωσε η Θεοδώρα Καλογεράκου, η σταφίδα για την περιοχή μας με μια συγκεκριμένη ανθρωπογενή παραγωγική ταυτότητα είναι κάτι σημαντικό. Πέρα από αυτό όμως, θα πρέπει να τονίσουμε ότι στην Ελλάδα υπάρχει ένας πλούτος τροφών που κρύβουν μια ταυτότητα, κρύβουν ένα στεναγμό. Δεν πρέπει να καταναλώνουμε τροφές άψυχες, πακεταρισμένες, χωρίς τον άνθρωπο από πίσω. Η σταφίδα κρύβει όλη αυτή την προσπάθεια, την ανάδειξη, την προσπάθεια για την ελληνική οικονομία και πέρα από αυτό θα πρέπει να υπάρχει στην καθημερινότητά μας ως ένα όπλο για την νεότητα και για την ανανέωση του οργανισμού. Για να μιλήσουμε για την μεσσηνιακή σταφίδα και την συμβολή της στην ελληνική γαστρονομία και ειδικότερα στη μεσσηνιακή και το πώς έχει συντελέσει στην ανάπτυξη του νομού στη διάρκεια του χρόνου. Η ανάγκη ανάδειξης των τοπικών προϊόντων είναι αυτή που κάνει εκδηλώσεις σαν και αυτή όλο ένα και πιο απαραίτητες και ελπίζω να ακολουθήσουν και πολλές περισσότερες στο μέλλον. Την όλη πρωτοβουλία είχε η Εταιρεία Ανάδειξη Μεσσηνιακών Προϊόντων, με τον Γραμματέα του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας να προσεγγίζει το θέμα τοπικά προϊόντα ανάπτυξη μεσσηνιακής οικονομίας. Η προσπάθεια και το αφήγημα της απόψινής βραδιάς είναι να αναδείξουμε το προϊόν, να βάλουμε τη σταφίδα στην κουζίνα, να βάλουμε τη σταφίδα στην καθημερινότητά μας, ένα προϊόν που το είχαμε και το έχουμε ξεχάσει. Η πλαστική σακούλα μας αποχαιρετά από τις καταναλωτικές μας συνήθειες, όμως το τέλος για την χρήση της είναι εδώ. Η εφαρμογή για την απόδοση του περιβαλλοντικού τέλους άνοιξε και σχολιάζεται ιδιαίτερα από τους πρωτοτεχνικούς για τα όσα περιλαμβάνει. Εντός του Μαΐου θα πρέπει να γίνει για πρώτη φορά η απόδοση του ειδικού τέλους για τις πλαστικές σακούλες και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με σχετική εγκύκλιο ενεργοποίησε την ειδική εφαρμογή στο τάξης, δημοσιοποιώντας παράλληλα την ειδική φόρμα. Πούμε ότι μετά από αναμονή 6 μηνών επιτέλους ανακοινώθηκε χτες με μια poll που έβγαλε το Υπουργείο το έντυπο μέσα από το οποίο θα γίνεται η υποβολή του τέλους, το περιβαλλοντικό τέλος για τις σακούλες που χρησιμοποιούν τα διάφορα καταστήματα. Να πούμε ότι πραγματικά είναι ένα γελάς γιατί φάγαμε ένα εξάμηνο για ένα έντυπο το οποίο ήταν ουσιαστικά ένα α4, μέσα από ένα α4, σε ένα Word προφανώς είχε φτιαχτεί και περιμέναμε 6 μήνες για να γίνει αυτό το έντυπο. Πραγματικά δεν ξέρω, δηλαδή σχεδιάζουμε, νομοθετούμε και δεν είμαστε έτοιμοι για το τι θα γίνει από εκεί και πέρα.
Πιστεύουμε ότι κάποια στιγμή αυτό θα αλλάξει. Δεν το βλέπω όμως. Πάμε σε μια ηλεκτρονική γραφειοκρατία. Πραγματικά δηλαδή είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει πλέον, όχι μόνο για τους για μας τους επαγγελματίες λογιστές, αλλά και για τον απλό κόσμο. Πλέον τώρα ένα νέο που έχει προσταθεί είναι ότι πλέον πρέπει όλοι οι γονείς, ακόμα και οι γονείς που το παιδί του, όπως το δικό μου παιδί, είναι δεύτερα λυκείου, θα πρέπει και γάμα λυκείου να κάνει ηλεκτρονικά την αίτηση για το ποιο σχολείο θα επιλεγεί. Δηλαδή μπαίνει ο κόσμος πλέον σε μια γραφειοκρατία, μια ηλεκτρονική γραφειοκρατία, η οποία δεν ξέρω τελικά πού θα οδηγήσει. Η ανθοκομική έκθεση με πανδεσία λουλουδιών και πολλές δράσεις συνεχίζεται στο Δημοτικό Πάρκο των Σιδηροδρόμων. Με το Σαββατοκύριακο να μας επιφυλάσσει πολλές και μουσικές αλλά και δημιουργικές εκπλήξεις, όπως το Εργαστήριο Ανθοδυτικής. Παράλληλα, στα του Δήμου της Καλαμάτας ξεχωριστή είναι και η παρουσία του Δημοτικού Οδείου με εκδηλώσεις συνδυαστικά με την ανθοκομική αλλά και εκείνη της ολοκλήρωσης άνοιξης των πλήκτρων. Με επιτυχία συνεχίζεται η 7η ανθοκομική έκθεση του Δήμου Καλαμάτας, η οποία θα διαρκέσει μέχρι και τη Δευτέρα, με διάφορες δραστηριότητες να περιλαμβάνονται σε αυτήν, όπως είναι και το βιωματικό εργαστήριο Ανθοδυτικής. 8 με 10 το βιωματικό εργαστήριο Ανθοδυτικής, ένα άλλο πάρα πολύ, ένα τόλμημα μπορώ να πω, που και αυτό για πρώτη φορά γίνεται στην Ελλάδα. Έτσι λοιπόν μια συνεργασία που ξεκίνησε ανάμεσα στο Δήμο Καλαμάτας και στο ΤΕΗ Πελοποννήσου, στο τμήμα της Καλαμάτας, στο τμήμα Ανθοδυτικής και Ανθοκομίας, με τους δύο καθηγητές, την Άννα την Κοστρίβα και τον Τάσο το Δάρα, πήγε και αυτό πάρα πολύ καλά. Έτσι λοιπόν αύριο αποφασίσαμε να δώσουμε την ευκαιρία σε όλους τους καλαματιανούς να μπορέσουν να πιάσουν τα χέρια τους κομμένο λουλούδι και να δουν τις δυνατότητές τους με την καθοδήγηση των καθηγητών της Ανθοδυτικής. Θα συνεχίσει και στο πολιτιστικό πλέον κομμάτι η φιλαρμονική μας στις 9 με 10. Νομίζω ότι έτσι λοιπόν θα κλείσει και φέτος αυτή η ανθοκομική και θα προσπαθήσουμε με το κλείσιμο της ανθοκομικής της φετινής να ξεκινήσουμε έτσι ώστε του χρόνου να είμαστε ακόμα καλύτεροι. Στα πολιτιστικά δρόμενα του Δήμου Καλαμάτας θα πρέπει να σημειωθεί και το ξεχωριστό τρίμερο εκδηλώσεων που μας ετοιμάζει το Δημοτικό Οδείο. Στις 8 η ώρα το βράδυ η μικρή ορχήστρα και η μικρή χοροδία του Δημοτικού Οδείου Καλαμάτας στο σημείο που είναι το γήπεδο του σκέιτ στο πάρκο θα δώσουν μια μικρή συναυλία. Αλλά δεν σταματάμε εκεί. Αύριο 9 η ώρα το βράδυ, αμέσως μετά τη συναυλία, στην αίθουσα συναυλίων του Δημοτικού Οδείου Καλαμάτας η Χριστίνα Ματσατσίνη. Ματσατσίνη η Φαντή, μια πολύ σπουδαία κρουστός, απόφοιτη του Οδείου, θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα με όλα σχεδόν τα όργανα που μπορεί να δει κανείς στην γκάμα των κρουστών. Το Δημοτικό Οδείο έχει ένα πλούσιο τριήμερο. Η άνοιξη των πλήκτρων κλείνει την Κυριακή με το αφιέρωμα στην Έλλη Σεμιτέκολο. Η Έλλη Σεμιτέκολο, όπως όλοι ξέρουμε, είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο για το Δημοτικό Οδείο Καλαμάτας. Πάνω από 30 χρόνια η παρουσία της και η προσφορά της στην πόλη και στο Δημοτικό Οδείο. Σας καλούμε λοιπόν όλους να παραβρεθείτε σε μια όμορφη συγκινητική βραδιά. Να περάσουμε εμείς σε κάτι διαφορετικό και να δούμε κάτι από την αγορά. Οι στιγμές όλων θέλουν να είναι ξεχωριστές και αυτές φυσικά αποτυπώνονται και με το κατάλληλο δώρο. Στο επόμενο θέμα μπορείτε να δείτε προτάσεις με σχέδια, χρώματα και σε πολύ καλές τιμές για τα ιδανικά μονόπετρα. Όλες οι γυναίκες μετά από μια μακροχρόνια σχέση περιμένουν την ιδανική πρόταση γάμου με το ξεχωριστό μονόπετρο που θα λάμπει επάνω στο χέρι τους. Φυσικά, άλλες είναι αυτές που προτιμούν τα φαντασμαγορικά μονόπετρα που θα εντυπωσιάσουν τον καθένα και άλλες προτιμούν πιο ήσυχα δαχτυλίδια. Οι γυναίκες που είναι πιο απαιτητικές, που θέλουν κάτι πιο καλό, και υπάρχουν και γυναίκες που συμβιβάζονται με κάτι πιο ήσυχο. Υπάρχουν πολύ ωραία μονόπετρα σε 18 καράτια με μπριγιάν φυσικά, πολύ μεγάλη ποικιλία σχεδίων, σε λευκό χρυσά, κίτρινα χρυσά ή και ροζ χρυσό τώρα που είναι στη μόδα. Οι προτάσεις πολλές με τις τιμές φυσικά ανταποκρούνται στην οικονομική δυνατότητα του κάθε πελάτη. Η κάθε κοπέλα, ο κάθε νεαρός που θέλει να κάνει ένα τέτοιο δώρο, ένα πολύ ωραίο μονόπετρο, θα έρθει στο κατάστημα και εμείς θα τον κατευθύνουμε ανάλογα με το τι ζητάει, τι θέλει, τι δυνατότητα έχει.
και ανάλογα και την ιδιοσυγκρασία της κάθε κοπέλας. Έτσι, γιατί υπάρχουν κοπέλες που θέλουν ένα ήσυχο δαχτυλίδι, υπάρχουν και κοπέλες που θέλουν κάτι πιο εντυπωσιακό, κάτι πιο έντονο, πιο φανταχτερό. Η ποικιλία υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη και σε σχέδια και σε τιμές και εμείς πολύ πρόθυμοι να εξυπηρετήσουμε και να βοηθήσουμε την κάθε πελάτη. Όμορφες στιγμές χθες το βράδυ στο πεδίο της κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας. Οι χώροι της γέμισαν με παιδικές φωνές και με ήχους από τα τραγούδια των μαθητών του Μουσικού Σχολείου της Καλαμάτας σε μια εκδήλωση με πολύ κέφι και διασκέδαση. Μία ακόμα ξεχωριστή εκδήλωση από τα παιδιά του Μουσικού Σχολείου της Καλαμάτας οργανώθηκε αυτή τη φορά στην κεντρική αγορά της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας. Το μουσικό πρόγραμμα που επέλεξαν περιείχε ροκ, έντεχνη και στο τέλος λαϊκή ελληνική μουσική σε ένα jukebox live party. Ευχαριστούμε το Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας για τις μαγικές και ανεπανάληπτες στιγμές που μας χαρίζει απόψε το βράδυ. Στιγμές που είναι βγαλμένες μέσα από τις καρδιές και την ψυχή των μαθητών αλλά και των καθηγητών του Μουσικού Σχολείου. Όπως διαπιστώνετε και εσείς ο ίδιος, αυτά τα όργανα που παίζουν διαχέουν νότες όχι μόνο μέσα στην αγορά αλλά σε ολόκληρη την πόλη. Νότες πλημμυρισμένες με ενέργεια αλλά και πολλά συναισθήματα. Να ευχαριστήσω λοιπόν για άλλη μια φορά το Μουσικό Σχολείο αλλά και τους εργαζόμενους, συνεργάτες μου εδώ στην κεντρική αγορά Καλαμάτας, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτά τα όμορφα πράγματα. Μίζων αναδεικνύεται το πρόβλημα των μετακινήσεων των αστυνομικών που στηρίζουν τη λειτουργία του κέντρου κράτησης μεταναστών στην Κόρινθο. Το θέμα αποκτά νέες διαστάσεις με δυνάμεις να αποσπώνται εκεί και από την Αργολίδα και να γίνεται παρέμβαση προκειμένου να βρεθεί λύση. Το μεταναστευτικό είναι ένα μεγάλο θέμα που απασχολεί την ελληνική αστυνομία και από ό,τι φαίνεται μόνο την ελληνική αστυνομία, η οποία έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου τόσο τη φύλαξη όσο και τη διεκπαιρέωση ασύλου των αλλοδαπών, ασύλου και απέλασης των αλλοδαπών. Αν είναι νόμιμοι οι αλλοδαποί με τα χαρτιά τους και έχουν ζητήσει άσυλο, έχει καλώς. Αν δεν είναι νόμιμοι, θα πρέπει να κρατηθούν με μια διαδικασία η οποία είναι χρονοβόρα μέχρι να απελαθούν ή να αφηθούν ελεύθεροι αν δεν γίνει δυνατή η απέλασή τους. Έχουμε το Προκεκά Κορίθου, το οποίο ξεκινήσαμε με το ΕΦΕΚΑ, έγινε, μετανομάστηκε σε Προκεκά. Είχαμε λύσει τα προβλήματα φύλαξης του ελόγου στρατοπέδου. Όπως ξέρετε, από πολύ παλιά είχαμε πολύ πιο μεγάλες μετακινήσεις και συχνές μετακινήσεις, καθημερινές μπορώ να πω μετακινήσεις. Μετά από πολλές διαμαρτυρίες λύσαμε αυτό το θέμα και είχαμε ισορροπήσει κάπως την κατάσταση με το να πηγαίνει η Δημιουργία Υποστήριξης δύο φορές την εβδομάδα, άντε τρεις με ένα ωράριο το οποίο το ένα να ήταν βραδινό, το οποίο να μπορούσε να εξασφαλίσει και το εβδομαδιαίο ωράριο των συναδέλφων. Αυτή τη στιγμή, μετά την επιχείρηση που έγινε στην Πάτρα, είδαμε πως μεταφέρθηκαν πάρα πολλοί αλλοδαποί στο Προκεκά Κορίθου, το οποίο γέμισε και από εκεί και πέρα, εφόσον ήρθαν αριθμητικά τόσο πολλοί κόσμος, έπρεπε να ενισχυθεί με κάποια δύναμη για να φυλάξουμε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν αμφισβητούμε πως χρειάστηκε δύναμη και να πάμε να το φυλάξουμε και γι' αυτό το λόγο πήγαμε. Αλλά όμως, επειδή σε αυτές θα είναι πάγιες ανάγκες της φύλαξης, δεν είναι δυνατόν τελευταία στιγμή να αναζητούμε δυνάμεις για να φυλάξουμε. Ξέραμε από πολύ πιο μπροστά πως θα γίνει μια επιχείρηση στην Πάτρα. Ξέρανε πως θα μαζέψουν κόσμο και γι' αυτό την κάνανε αυτή την επιχείρηση στην Πάτρα για να καθαρίσουμε το λιμάνι της Πάτρας, γιατί όπως καταλαβαίνετε,
οπότε έρχεται μια τουριστική περίοδος και πολύ καλά πραγματοποιήθηκε αυτή η επιχείρηση, γιατί με το λιμάνι εκεί γίνεται η σύνδεση με όλη την υπόλοιπη Ευρώπη και έπρεπε να είναι καθαρό, έπρεπε να είναι καθαρό. Αλλά όμως, απ' την άλλη, το Υπουργείο Υγείο, το δικό μας και το Αρχείο της Ελληνικής Αστυνομίας, θα πρέπει να φροντίσει να επαδρώσει, για μας αυτό είναι το αίτημά μας, πως πρέπει να επαδρώσει το Προκαικά Κορίνθου με την ανάλογη αστυνομική δύναμη. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα και να δούμε τα όσα παρουσιάστηκαν στο νέο επεισόδιο της εκπομπής «Η Παλιά Καλαμάτα». Το τηλεοπτικό ταξίδι στην ενότητα ευεργέτες του τόπου συνεχίστηκε με την περίπτωση της Λέλας Μανολέα να είναι στο επίκεντρο. Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Τετάρτη στις 10.30 και κάθε Σάββατο στις 12 παρατέταρτο. Σαν βιβλίο, χρόνος ξετυλίγεται μπροστά μας, προσφέροντας ξεχωριστές ιστορίες από ανθρώπους που πρωταγωνίστησαν, που άφησαν το σημάδι τους, το στίγμα τους σε αυτήν την πόλη, την πόλη της Καλαμάτας. Η Λέλα Μανολέα ήταν κόρη του αντισαγγελέα της Καλαμάτας, Σωτήρη Μανολέα. Το σπίτι τους, ένα ωραίο διόροφο, ήταν απέναντι από την εκκλησία της Παπαντής, στο σημείο δυτικά που αρχίζει η οδός Εμμανουήλ Μπενάκη. Ένα μικρό στενάκι, στενό δρομάκι, το οποίο ξεκινάει από εδώ πάνω, από τα σκαλιά της Παπαντής και καταλήγει στους Αγίους Αποστόλους. Η Λέλα Μανολέα παντρεύτηκε δύο φορές, όμως δεν απέκτησε απογόνους. Στον πρώτο της γάμο απέτυχε, χώρισε με τον άντρα της λόγω ασυμφωνίας χαρακτήρων. Μετά λίγα χρόνια αποφάσισε να ξαναδοκιμάσει τη λύχη της και ξαναπαντρεύτηκε. Στην απελπισία της επάνω πήγε στην αστυνομία και είπε στον αστυνόμο όλα τα καθέκαστα της ζωής της και τις σχέσεις της και την ένταση που υπήρχε με τον άντρα της, μέχρι ακόμα και το θαύμα που της παρουσιάστηκε με την εικόνα της Παναγίας της Παπαντής. Ο αστυνόμος, για να την καθησυχάσει, πήγε στο σπίτι και άρχισε κάποιες έρευνες να κάνει δεξιά-αριστερά, μήπως ανακαλύψει κάποιο φωνικό όργανο, κάτι τέλος πάντων, για να την καθησυχάσουν περισσότερο. Αλλά όμως, τι βρήκαν? Κάτω από το κρεβάτι της Λέλας είχε τοποθετηθεί ένα κομμάτι δυναμίτη, κατάλληλα συνδεδεμένο, ούτως ώστε όταν η Λέλα θα πήγαινε να ξαπλώσει, θα την αζόταν στον αέρα. Εκεί σε μια μικρή πλατεία που είναι στο κέντρο της, του κημητηρίου, στο δυτικό μέρος, υπάρχει ένας τάφος, μάλλον λίγο εγκαταλελειμμένος, με μια μεγάλη ταφική πλάκα, η οποία γράφει «Λέλα Σωτηρίου Μανολέα, ευεργέτης απόρων κορασίδων». Στην Ηλία τώρα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το έργο εξυγχρονισμού του δικτύου ίδρυψης, έχοντας ήδη ολοκληρωθεί το 75% των απαιτούμενων εργασιών στον πύργο. Συνέντευξη τύπου για την ενημέρωση της πρόοδου των εργασιών του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τον εξυγχρονισμό της λειτουργίας του δικτύου ίδρυψης του πύργου» πραγματοποιήθηκε χθες στο Λάτσιο Δημοτικό Μέγαρο. Στη διάρκεια της συνέντευξης γνωστοποιήθηκε ότι η πρόοδος του έργου αγγίζει το 70 με 75%, έχοντας πολύ μεγάλες πιθανότητες να παραδοθεί αρκετά νωρίτερα από τον προβλεπόμενο χρόνο ολοκλήρωσης, που είναι ο Φεβρουάριος του 2019. Στην διάρκεια της συνέντευξης επίσης υπενθυμίστηκε ότι τα άμεσα ωφέλη της εξελιγμένης διαχείρισης που θα προσφέρει το έργο όταν παραδοθεί προς χρήση θα είναι η εξυπηρέτηση των καταναλωτών με τον καλύτερο τρόπο, η οικονομική ελάφρυνση της ΔΕΙΑΠ από το νερό που αγοράζει αυτή τη στιγμή από τον Ερήμανθο, καθώς και η ηλεκτρονική καταγραφή και παρακολούθηση της χρήσης του δικτύου. Πρόκειται για ένα πλήρως λειτουργικό σύστημα αυτοματισμού για την εξασφάλιση της επάρκειας και της ποιότητας του παρεχόμενου νερού, όπως επιβεβαίωσαν με τα λεγόμενά τους οι συμμετέχοντες στην χθεσινή συνέντευξη τύπου. Είμαστε πολύ υπερήφανοι που μετά από το τεράστιο έργο που έγινε για να έχουμε το δηλητηρίο και να φτάσει το νερό στην πόλη μας, το έργο που παλιότερα είχε κάνει η ΔΕΙΑΠ για να φτιάξει δεξαμενές νερού, το έργο που είχε κάνει πριν από το 2006 ο τότε δήμαρχος
για να αντικαταστήσει το σύνολο σχεδόν του δικτύου ίδρυψης, σήμερα έρχεται η ΔΕΙΑΠ, επί των ημερών είμαστε καμαρώνουμε, είμαστε υπερήφανοι και φουσκώνουμε, όχι σαν γαλόπουλα, αλλά φουσκώνουμε από υπερηφάνεια, γιατί θα ελέγχουμε το pH, γιατί από τις βρύσεις θα τρέχει καθαρό νερό, γιατί δεν θα έχουμε διαρροές, γιατί η πίεση του νερού θα ρυθμίζεται αυτόματα, διότι θα έχουμε υπόγειους σταθμούς ελέγχου, γιατί θα έχουμε κόψει τον πύργο σε κομμάτια, ούτως ώστε να ξέρουμε την παραμικρή λεπτομέρεια και γιατί θα είμαστε από πλευράς τεχνολογίας στο πιο σύγχρονο διαμέρισμα της διαχείρισης νερού της Δυτικής Ελλάδος και παραπάνω θα λέω. Σε νέα από τον κόσμο να περάσουμε, ελπίδες υπάρχουν από την διεξαγωγή της συνάντησης Trump-Kim την ώρα που το Ομάν πλήττεται από ισχυρό κυκλώνα. Στη Βραζιλία, μεγάλη είναι η απεργία των φορτηγατζίδων. Στα άκρα οδηγείται η κόντρα ανάμεσα στην κυβέρνηση της Βραζιλίας και τους οδηγούς φορτηγών, η απεργία των οποίων έχει παραλύσει τη χώρα. Το βράδυ της Παρασκευής, ο πρόεδρος Μισελ Τέμερ εξουσιοδότησε το στρατό να επέμβει και να ανοίξει τους δρόμους. Υπό την απειλή αυτή, το συνδικάτο APCAM, που εκπροσωπεί 600.000 οδηγούς, κάλεσε τα μέλη του να ανοίξουν μεν τα μπλόκα, αλλά να συνεχίσουν την αποχή από την εργασία τους. Από τις αρχές της εβδομάδας, οι οδηγοί έχουν κλείσει δεκάδες αυτοκινητόδρομους, διαμαρτυρώμενοι για τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων. Από το 2016, η τιμή του ντίζελ στη Βραζιλία έχει σχεδόν διπλασιαστεί. Τα ράφια στα σούπερ μάρκετ έχουν αδειάσει. Έλαβα προϊόντα την περασμένη εβδομάδα. Αυτή τη βδομάδα τίποτα. Τα αυγά έκαναν 80 ρεάλ και σήμερα κάνουν 120. Το σακί με τις πατάτες από 80 ρεάλ τώρα έφτασε τα 300 με 400 ρεάλ. Βενζινάδικα και αεροδρόμια έχουν μείνει χωρίς καύσιμα και τα νοσοκομεία προειδοποιούν ότι οι προμήθειές τους τελειώνουν. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για τη διεξαγωγή της συνάντησής του με τον Κιμ Γιονγκούν άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε πως είχε πολύ παραγωγικές συνομιλίες με την Πιονγκιάνγκ για τον επαναπρογραμματισμό της συνόδου. Εάν γίνει, πιθανό να παραμείνει στη Σιγκαπούρη την ίδια ημερομηνία στις 12 Ιουνίου και αν κριθεί αναγκαίο να επεκταθεί πέραν αυτής της ημερομηνίας, ανέφερε ο Τραμπ στο Twitter. Με επιστολή του μία ημέρα νωρίτερα είχε ακυρώσει τη σύνοδο. Ωστόσο, η απροσδόκητα μετριοπαθής απάντηση της Πιονγκιάνγκ μετέβαλε την κατάσταση. Την επανέναρξη των συνομιλιών Ουάσιγκτον και Πιονγκιάνγκ χαιρέτησε η Νότια Κορέα, η οποία είχε ευνηδιαστεί από την ακύρωση της Συνόδου. Με ανέμους που φτάνουν τα 170 χιλιόμετρα την ώρα, ο κυκλώνας Μεκούνου πλήττει το νότιο Ομάν. Τουλάχιστον 2 άτομα σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους ένα 12χρονο κορίτσι και άλλα 3 τραυματίστηκαν. Οι κατακλυσμίες βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει μεγάλα προβλήματα στις μετακινήσεις. Αρκετοί δρόμοι πλημμύρισαν, ενώ το αεροδρόμιο στην πόλη Σαλαλάχ παραμένει κλειστό. Μπορεί το φαινόμενο να υποβαθμίστηκε σε τροπική καταιγίδα, παραμένει όμως άκρος επικίνδυνο. Χιλιάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους και μετακινήθηκαν σε πρόχειρα καταφύγια που έχουν στήσει οι αρχές. 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι αγνοούνται στο νησί της Ιεμένη Σοκότρα μετά το πέρασμα του κυκλώνα Μεκούνου από την περιοχή. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους όσους και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή συνέχεια.